Απόπειρα δολοφονία εναντίον του Πρωθυπουργού τη Σλοβακία έγινε στην πόλη Χάντλοβα. Ο Ρόμπερτ Φίτσο χαιρετούσε υποστηρικτέ του έξω από κτίριο όπου γινόταν κυβερνητική συνεδρίαση, όταν δέχτηκε βροχή πυροβολισμών. Τουλάχιστον μία σφαίρα πέτυχε το Σλοβάκο Πρωθυπουργό, ο οποίο έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο που δίνει μάχη για τη ζωή του ενώ ο δράστη έχει συλληφθεί. Ο Παντελή Γκόνο είναι μαζί μα για να μα πει, Παντελή, τι ακριβώ έχει συμβεί, καταρχά, αν υπάρχουν πληροφορίε για το δράστη και σε τι κατάσταση είναι ο Φίτσου. Να αρχίσουμε από το τελευταίο, yeah. γιατί ο Σλοβάκο Πρωθυπουργό είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Απειλείται η ζωή του, όπω γράφτηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο Facebook από την ε, ομάδα του. Πριν από λίγα λεπτά έφτασε με ελικόπτερο στον το νοσοκομείο Τη πόλη Μπάνσκα-Μπίστριτσα. Αυτό είναι το πλάνο που βλέπουμε. Βλέπουμε ότι έχουν ναι. σκεπάσει με σεντόνι τον Σλοβάκο Πρωθυπουργό για να μην φανεί κανένα ε, από τα τραύματά του. Οι γιατροί επέλεξαν να τον μεταφέρουν σε αυτή την πόλη που έχει ένα αρκετά μεγάλο νοσοκομείο και όχι στην Πρατισλάβα, γιατί θα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο. Στην Πρατισλάβα, να πούμε, είναι 180 χιλιόμετρα από το. Ακριβώ. Ήταν από αρκετά τη, μακριά από τη και, και λόγω τη ξημότητα το... τη κατάσταση. Ναι. Προτίμησαν να τον πάνε σε αυτή την πόλη που είναι πιο κοντά. Ε, ε, για να νοσηλευτεί εκεί. Δεν έχουμε επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τα τραύματά του. Ε, αυτό που αναφέρουν πάρα πολλά μέσα είναι ότι έχει σοβαρά τραύματα στην Κυλιακή χώρα που καταλαβαίνουμε και πόσο ε, επικίνδυνο ναι, όταν είναι. Όταν μιλάμε για τραύματα στην χώρα είναι προφανές ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Εδώ βλέπουμε τα πλάνα τώρα... Από... από τη στιγμή που τον απομακρύνουν Μάλιστα. οι άντρε ασφαλεία αφού του δέχτηκε του πυροβολισμού, ναι. ε, βλέπουμε πω τον έβαλαν μέσα στο πρωθυπουργικό αυτοκίνητο και αυτό έφυγε αμέσω. Ενώ ακριβώ τι ίδιε στιγμέ, αυτόπτε μάρτυρε ε, έπιαναν τον δράστη. Δηλαδή, πρώτα τον ακινητοποίησαν οι αυτόπτε μάρτυρε και μετά τον συνέλαβε ε, η αστυνομία. Αυτέ είναι οι εικόνε από τη σύλληψη τι, του πληροφορίες δράστη. Τι πληροφορίε έχουμε για τον δράστη, για πε μα λίγο, για να καταλάβουμε πέρα πρόκειται εδώ. Δεν γνωρίζουμε πολλά ναι. πράγματα. Επίση, είναι επιβεβαιωμένα. Τώρα περιμένουμε να κάνει ενημέρωση η αστυνομία. Ε, σλοβακικά μέσα ενημέρωση λένε ότι είναι ένα άντρα 71 ναι. ετών, ναι. Ε, ο οποίο οπλοφορούσε νόμιμα. Αυτέ είναι οι μοναδικέ πληροφορίε που έχουμε. Ναι. Αυτότε λένε ότι όταν ο Φίτσο βγήκε από το κτίριο, έκανε ένα υπουργικό συμβούλιο στην πόλη Χάντλοβα και μόλι τελείωσε, να, βγήκε έξω. Αυτό είναι, ναι. με το μουσάκι, ναι. για να χαιρετήσει τον κόσμο. Καθώ χαιρετούσε λοιπόν του ανθρώπου, ναι. ε, του φώναξε αυτό ο άντρα. Ρόμπο, έλα εδώ. Ναι. Και όταν τον πλησίασε, τότε άρχισε να τον πυροβολεί. Μιλούν όλοι στη Σλοβακία για δολοφονική επίθεση, δεν ήταν μια σφαίρα. Επανειλημμένο τον πυροβόλησε έπεσαν τουλάχιστον τέσσερι πυροβολισμοί ε, για να τον σκοτώσει. Ε, Πληροφορίε αναφέρουν ότι έχει τραύματα και στα χέρια και στα πόδια. Μία γυναίκα είπε ότι είδε αίματα στο κεφάλι του φίτσο και στο στήθο του. Καταλαβαίνουμε πόσο συγκεχημένη είναι ε, η κατάσταση. Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση αυτή τη στιγμή ο Σλοβακό Ειδικά συγκλονιστικέ και οι εικόνε που βλέπουμε, οι οποίε βέβαια δεν έχουν τη στιγμή του πυροβολισμού, αλλά καταλαβαίνει κανεί τι ακριβώ έχει συμβεί. Εκεί θα το δούμε, δούμε ίσω σε λίγο, αν έρθουν και άλλε εικόνε. Μπορεί λίγο να μα δώσει το στίγμα, Ποιο είναι ο Φίτσο, Διότι έχει απασχολήσει κατά επανάληψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τον Όρμπαν. Ο Φίτσο είναι ένα βετεράνο πολιτικό τη Σλοβακία. Η πολιτική του καριέρα διαρκεί περισσότερα από 30 χρόνια. Και πριν από λίγου μήνε, τον περασμένο Οκτώβριο, εξελέγει Πρωθυπουργό τη Σλοβακία για τέταρτη ε, φορά. Δεν είναι όμω πολύ μεγάλο στην ηλικία, παρότι είναι, είναι, 30 59, χρόνια ετών. Στην πολιτική, είναι 59. Είναι 59 ετών. ετών. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι απόψει του και οι πολιτικέ του κινήσει mm. αλλάζουν, δεν ναι. είναι πάντα σταθερέ. Ξεκίνησε περισσότερο φιλοευρωπαίο. Τα τελευταία χρόνια όμω έχει αρχίσει να επιτίθεται στην Δύση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Φαίνεται να είναι πιο κοντά με τη Ρωσία και όπω είπε και εσύ, είναι και φίλο του Βίκτορ Όρμπαν. Ε, ναι. έχει, έχει κάνει εκδηλώσει. Έχει κάνει και αυτό ε, κριτική για θέματα δημοκρατία. Έχει επικριθεί και αυτό ακριβώ για ναι. το κράτο δικαίου. Ε, Επίση λένε ότι προσπαθεί να προωθήσει ένα νόμο σαν αυτόν που έχει περάσει η Ρωσία και αυτέ τι μέρε προσπαθεί να περάσει ε, η Γεωργία ναι. για του ξένου πράκτορε. Λένε ότι και ο Φίτσο προσπαθεί να κάνει κάτι αντίστοιχο. Ε, έχει αξία να δούμε στοιχεία από την πολιτική του δε, ζωή. Α, Παρόλα αυτά, αυτά, να αυτά τα αναφέρουμε με αφορμή το γεγονό ότι δεν ξέρουμε το κίνητρο. Δε, δε ξέρουμε το και επίση το προφίλ του δράστη δεν το ξέρουμε ακόμα. Βλέπουμε μόνο μια εικόνα και ότι είναι ένα άνθρωπο 79 χρονών ο οποίο μάλιστα συνελήφθη από αυτόπτη μάρτυ, μάρτυρε. Από αυτόπιση τόπου, Οπότε, αμέσως, παρόλα... παραπέμπει σε κάτι που δεν είναι πολύ επαγγελματικό το, το χτύπημα, έτσι, για να, είμαστε, να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση. Αλλά βέβαια παρόλα μένει να αποφασισμένος. δούμε. Αποφασισμένο. Αποφασισμένο 100%. -100 αποφασισμένος. Αλλά μένει να δούμε περί τίνο πρόκειται ακριβώ. Τώρα να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλέ αντιδράσει από σύσσωμο τον ευρωπαϊκό πολιτικό κόσμο, από όλου του ευρωπαϊκού θεσμού. Ε, ε, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, Ρομπέρτα Μέτσολα, Σαρλ αλλά και από πάρα πολλού ηγέτε. Βεβαίω πρωτίστω από τον Βίκτορ Όρμπαν, από τον Ντόναλτ Τούσκ, από τον Βολοντίμι Τζελένσκι, πριν από λίγα λεπτά. Όλοι καταδικάζουν και έχουμε μια ανάρτηση και του Έλληνα ναι. ε, Πρωθυπουργού. Μπορούμε να τη δούμε. Την έκανε στο έξω ναι. ε, πριν από λίγο. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη δηλώνει σοκαρισμένο από την ιδεχτή επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού τη Σλοβακία Ρόμπερτ Φίτσο. Αυτέ οι πράξει βία δεν έχουν θέση στι κοινωνίε μα. Του εύχομαι ταχεία ε, ανάρρωση. Ολοκληρωμένη καταδικάζουν... ανάρρωση. Συ συγκλονιστική είδηση. Είμαστε παραμονές ευρωεκλογών. Δημιουργεί μια ατμόσφαιρα πολύ. Φυσικά δημιουργεί και πρέπει ε, να πούμε ε, ε, ότι είναι. Μεγάλη ένταση. Τι τελευταίε δεκαετίε ευρωπαϊκό έδαφο είναι πάρα πολύ λίγε οι επιθέσει εναντίον ευρωπαίων ηγετών. Είναι μετρημένε στα δάχτυλα. Η πιο σοβαρή ναι, περίπτωση ναι, ναι, ναι. ήταν ο Ούλοφ Πάλμε, ο πρωθυπουργό τη Σουηδία. Ο Ζόραν Τζίτζι στη Σερβία το 2003 επίση είχε δολοφονηθεί μέσα στη μέση του δρόμου. Η Τζο Κόξ, Βρετανίδα βουλευτή. Ε, υπάρχουν αντίστοιχε περιπτώσει, αλλά είναι πάρα Πολύ λίγε στην Ευρώπη. Λοιπόν, ε, θα παρακολουθήσουμε βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια του δελτίου μα οποιαδήποτε πληροφορία έχουμε από την ε, Σλοβακία Επίσης. για την εξέλιξη τη πρώτων τη υγεία του Φίτσου, να δούμε πώς, ε, αν θα καταφέρει να, να κερδίσει αυτή τη μάχη. Και βέβαια, ό,τι η πληροφορία έχουμε σε σχέση με το δράστη. Σε πολύ λίγο μπορεί να έχουμε γιατί μιλάει η αστυνομία αυτή Ευχαριστώ πολύ τον Παντελή. προσωρινά. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.